Κύριε Θοφανέλη, θα ήθελα να μας πείτε πότε ανοίγουν τα γυμνάσια και λύκεια της Λέσβου και τι κατάσταση επικρατεί τώρα. Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα είναι ότι οι διευθυντές ετοιμάζουν τα σχολεία, συλλέγουν τη βαθμολογία από τους εκπαιδευτικούς για να βγάλουν ελέγχους, οι οποίοι θα σταλούν με email προς τους γονείς των μαθητών. Μάλιστα. Σε περίπτωση που συνεχίσει να είναι η Λέσβος στις κόκκινες περιοχές, τι προβλέπετε? Σε αυτή την περιοχή, αυτό το ξέρουμε την Παρασκευή καταρχήν, αλλά σε αυτή την περίπτωση που η Λέσβος είναι στις κόκκινες για τον COVID περιοχές, τα λύκεια και τα ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και θα λειτουργήσουν μόνο γυμνάσια? Θα λειτουργήσουν μόνο γυμνάσια, ναι. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση? Γιατί οι δημοξιολόγοι έχουν πει ότι τα παιδιά που φοιτούν στα λύκεια έχουν ίδια συμπεριφορά ως προς τον COVID με τους ενήλικες. Οπότε δεν μπορεί να είναι να απαγορεύει την κυκλοφορία, να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και να ανοίξουν τα λύκεια. Μάλιστα. Τώρα, τι αλλαγές προβλέπονται στη βαθμολόγηση? Στη βαθμολόγηση δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή. Δηλαδή, ισχύουν αυτά που ισχύουν κανονικά. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει βγει μια καινούργια εγκύκλιος και λέει αλλαγές στη βαθμολόγηση και στις απουσίες. Η εγκύκλιος αυτή λέει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί και δεν έχουν διδάξει 10 ώρες, μπορούν να μην βάλουν βαθμό. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στις απουσίες μέσω τηλεκπαίδευσης. Όσον αφορά τις απουσίες μέσω τηλεκπαίδευσης, οι απουσίες αυτές θα προσμετρηθούν στο δεύτερο τετράμινο. Μάλιστα. Εσείς τι εκτιμάτε, θα ανοίξουν τα σχολεία στη 1 Φεβρουαρίου? Κοιτάξτε, γενικά θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία. Θεωρώ ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία. Έχουμε και εγώ και οι εκπαιδευτικοί έχουμε άγχος για τα μέτρα, αλλά εάν ανοίξουν σε όλη την Ελλάδα θα ανοίξουν και σε εμάς. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο έγινε επειδή υπάρχει το πρόβλημα του COVID, η τηλεεκπαίδευση. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά διαζώσεις όταν μπορούμε όλοι να είμαστε κοντά, να επικοινωνούμε. Κακά τα ψέματα, η τηλεεκπαίδευση είναι καλή, γίνεται παγκόσμια, αλλά δεν μπορεί να υποκαθιστήσει την διαζώση εκπαίδευση, που είναι η κανονική εκπαίδευση, όπως την ξέρουμε. Αν συνεχιστεί να είναι η Λέσβος στις κόκκινες περιοχές και εξακολουθήσουν τα παιδιά να κάνουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις πανελλαδικές? Κοιτάξτε, στις πανελλαδικές έχει μειωθεί ήδη. Και αυτό που θέλω να πω και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλοι πλέον είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έκαναν μια τρομερή προσπάθεια και το έγραψε και το Economist ότι η Ελλάδα έκανε ένα άλμα. Δηλαδή, εδώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εκπαιδευτικούς για αυτό που κατάφεραν. Κατάφεραν όλοι οι συνάδελφοι να κάνουν μάθημα και να βγάζουν ήδη, να έχουν αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα.